Καθίστε αναπαυτικά γιατί το GR Express είναι πανέτοιμο σήμερα να βγάλει τα πάντα στη φόρα σου, λέω. Σήμερα έχουμε μάλιστα Rox. Έχουμε το Αυτράπελα με τρανό. Έχουμε τον Αλεξάνδρου. Τρελαμένος. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. Έχουμε GR Express σήμερα, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάμε τώρα. Έχω πει από την ώρα που πήγε η Μαρία Αναστασοπούλου ότι κάποια στιγμή θα είναι δίδυμο με τον Γιώργο Λιάγκα. Έχω την εντύπωση ότι η πρώτη δοκιμή έγινε και μάλιστα στέθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η χημεία τους καταπληκτική, η γνώση και των δύο είναι πάρα πολύ σημαντική. Δέχεται ο ένας τον άλλον. Χάρηκε πάρα πολύ ο Γιώργος Λιάγκας για την παρουσία της δίπλα του. Και μάλιστα έκανε και πλάκα στον Παπαδάκη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα φοβήθηκε ο Παπαδάκης με αυτή την εικόνα, γιατί ταιριάζουν πάρα πολύ, νομίζω, και ηλικιακά. Θα το πω, επειδή ούτως ή άλλως είναι μικρή κοπέλα η Αναστασοπούλου, αλλά στην εμφάνιση κολλάνε στα ζευγάρι. Δηλαδή είναι λίγο σκορδά το στυλ της. Ξέρεις, το ξανθό, το μαλλί, ο τρόπος που κάθεται δίπλα στο Γιώργο Λιάγκα. Θα ήθελα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, τα πρωινά να ξυπνάω και να βλέπω Λιάγκα με Μαρία Αναστασοπούλου. Θα γίνει και αυτό, ναι. Σύντομα. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπαδάκης πρέπει να είδε με αυτή την εικόνα, με αυτή τη συμπεριφορά, με αυτό το χαμόγελο, με αυτή την χημεία που έχουμε μεταξύ στο ίδιο παιδιά, ότι τους αξίζει το Καλημέρα Ελλάδα. Ναι, και το είπε και χαριτολογώντας ότι επιτέλους απέκτησα συμπαρουσιάστρια. Ναι. Εσύ πρόσεξες και όλα το συζητήσαμε και off camera ότι κάθισε αριστερά του. Δεξιά του. Δεξιά του, αριστερά σε εμάς. Ναι. Ότι σαν να είναι η πρώτη θέση, μετά ο Λιάγκας και μετά οι υπόλοιποι. Και μάλιστα, δεν ξέρω, πιστεύω ότι λίγο η Πετρογιάννη που κάθεται δίπλα του ήταν λίγο έτσι, επιτέλους απέκτησα συμπαρουσιάστρια, ήταν λίγο σκληρό για τους υπόλοιπους. Δεν είναι συμπαρουσιαστές οι υπόλοιποι. Ναι, δεν είναι, αλλά εντάξει, δεν θα ήθελε η Πετρογιάννη, ας πούμε, να και να θέλει γίνει η Πετρογιάννη, αυτό δεν έγινε. Είχαν τόσο ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνουν πράγματα. Η Πετρογιάννη, κοίταξε να σου πω, επειδή Πετρογιάννη. Λοιπόν, η Φέη Πετρογιάννη, η κοπέλα συγκεκριμένη, είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά όμως δεν ταιριάζει με τον Γιώργο Λιάγκα στο απόλυτο για να πάει να γίνει συμπαρουσιάστρια. Για ποιο λόγο? Διότι ο Γιώργος Λιάγκας το έχει γυρίσει στο πολύ σκληρό ροκ. Η Φέη Πετρόγιαννη πρέπει να κάνει πράγματα πιο light σε πρώτη φάση. Μπορεί να κάνει κοινωνικά, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά πιο light. Αλλά και η showbiz light είναι, αλλά δεν. Ότι είναι περισσότερο του ενημερωτικού, δεν το Δεν σου λέω για showbiz, εγώ σου μιλάω να κάνει πιο light πράγματα. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να πάρει και την ευκαιρία της για αυτήν την κοπέλα. Η Αναστασοπούλου, επειδή την ακούω πολλές φορές και στο ραδιόφωνο, είναι ακριβώς το κορίτσι της διπλάνης πόρτας. Είναι πιο καθημερινή. Δηλαδή πιο απλή, πιο προσιτή. Έχει αυτό το προσιτό το να κερδίσει τον κόσμο. Λαϊκίζει και ο Λιάγκας, οπότε ταιριάζουν πάρα πολύ. Κατάλαβες. Δηλαδή, οριακά λαϊκίζει η Αναστασοπούλου, οριακά, αλλά είναι συμπαθής. Οπότε το έχει και αυτό ο Λιάγκας, δεν ταιριάζουν πάρα πολύ. Ένα καταπληκτικό δίδυμο, το είδανε μπροστά του στον Αντένα, πρέπει να καταλάβουν πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι δουλειές δεν μπορούν να έχει συμπάθει σε ίδια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αξίζει πάρα πολλά, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να μην σταματήσει την τηλεόραση ο Γιώργος Παπαδάκης, να πούμε τις αλήθειες μας, αλλά έφτασε η ώρα για την μεγάλη λύση. Μα ο ίδιος δεν θέλει να πάει από πίσω έτσι κι αλλιώς. Η μεγάλη λύση είναι να πάει Σαββατοκύριακο το πρωί, να κάνει αυτό που ξέρει, να είναι δύο μέρες μόνο. Αυτιά στάιλ. Ο αυτιάς είναι στάιλ Παπαδάκη. Ενώ Σαββατοκύριακο. Ναι. Νομίζω ότι η λύση, η σωστή είναι αυτή. Θα μου πεις τώρα, μα τι γίνεται τώρα, εδώ έχουμε την νέα άφηξη τη φετινή, δεν πάει και τόσο πολύ καλά. Πάει όπως πήγαιναν τα παιδιά πέρυσι ο Καμπουρα... Ο Σταθής. Ίδια νούμερα κάνουν. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι η απόφαση και η μέση λύση είναι το Καλημέρα Ελλάδα να προχωρήσει και να πάει Σαββατοκυριακό
Και Δευτέρα ως Παρασκευή να φτιαχτεί νέα εκπομπή που θα είναι του Λιάγκα με τη Μαρία Αναστασοπούλου. Ναι. Και επίσης, εδώ υπάρχει και μία λύση. Και αφιψηλού να, με συμβουλές να είναι ο Γιώργος Παπαδάκης. Και να βγαίνει να σχολιάζει κάποια στιγμή. Ναι, σωστά. Αλλά για εμένα, ο Γιώργος Παπαδάκης δεν πρέπει να σταματήσει τηλεόραση. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για αυτόν. Και νομίζω ότι 2 μέρες δεν είναι κουραστικές για τον Γιώργο Παπαδάκη, δεν θα βγει από το παιχνίδι έξω και είναι μια πολύ καλή λύση. Η καλύτερη για τον Αντένα. Γιατί έτσι δεν χάνει τον άνθρωπο που είναι η συνήθεια του πρωινού, θα παραμείνει η συνήθεια του weekend και στο καθημερινό θα δώσουν τη μάχη τους στα παιδιά, όπου την πρώτη χρονιά θα βγουν τρίτη και τη δεύτερη χρονιά θα βγουν πρώτη. Δηλαδή την πρώτη χρονιά δεν θα είναι πρώτη, να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι. Αλλά μόλις βρουν τη χημεία τους, μόλις βρουν τον βηματισμό τους κτλ. Θα γίνει μεγάλη κίνηση. Εμένα μου αρέσει, επειδή θυμάμαι την. Δεν ξέρω μαζί τι βλέπαμε. Θυμάμαι την Αναστασοπούλου από το Sky, δεν ξεκίνησε. Ναι, ναι, βέβαια. Όταν την βλέπαμε στην αρχή, δηλαδή έχει τέτοια εξέλιξη και στο λόγο της και στην εμφάνισή της. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, επειδή λέμε και οι άλλες πράγματα. Το έχει δουλέψει. Το έχει δουλέψει και θα πετύχει. Δηλαδή, εάν καταφέρει να είναι με το Λιάγκα, πιστεύω ότι θα ανοιχτεί ακόμα περισσότερο. Κοίταξε. Ο οικονόμου είναι ένας πολύ καλός παρουσιαστής. Αλλά έχει αυτό το κυριλίκι, αυτό το, ξέρεις, το αφιψηλού, το κουστούμάκι του, το έτσι θα λιώσει, θα κάτσει, θα είναι τυπικός κτλ. Είναι ένα ωραίο στυλ αυτό. Δεν κόλλαγε με την Αναστασοπούλου. Η Αναστασοπούλου με τον Λιάγκα κολλάει περισσότερο. Ναι, 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 ναι. Εάν βρουν σωστό βηματισμό οι δυο τους, θα γίνει αχτύπητο βήμα για μια δεκαετία. Και επίσης είναι από τις λίγες παρουσιάστριες με τέτοια μεγάλη εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, επειδή εγώ προσέχω πάρα πολύ τις εκπομπές όλες, βλέπω την εξέλιξη. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, για την Φέη Πετρόγιαννη, ρε παιδί μου, την κοπέλα, ότι αξίζει να πάει να κάνει την επόμενη κίνηση. Αλλά όμως να κάνει την επόμενη κίνηση κάτω από άλλες συνθήκες. Στις συγκεκριμένες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί του Γιώργου Λιάγκα, δεν μπορεί. Να αναπνεύσει. Κοίτα, να πούμε και τις αλήθειες. Είναι κάποιες κοπέλες. Μπορεί να είναι όμορφες, μπορεί να είναι πολύ καλές δημοσιογράφοι, μπορεί να είναι πολύ καλές στη δουλειά τους, αλλά κάνουν για δεύτερες. Υπάρχει και αυτή η θέση. Δηλαδή, όπως λέμε, Ζιρδέλη, Πετρόγιαννη. Δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω ότι αυτό τους ταιριάζει. Δηλαδή, είναι πιο δημοσιογραφικό το στυλ τους. Δεν είναι τόσο να λαϊκίζουν. Όχι, ξέρεις. Καταλαβαίνω. Διαφορά όμως, ότι άμα τους δώσεις ένα πρώτο ρόλο, θα δεις ένα άλλο πρόσωπο που δεν βλέπεις τώρα. Γιατί εκεί πρέπει να κρατήσουν, τα όρια τους. Δηλαδή, φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Εγώ πιστεύω ότι η Πετρόγιαννη μπορεί να κάνει κίνηση. Πρώτης. Μπορεί να. Άμα δεν θες όμως να τσαλακωθείς και πολύ στον αέρα. Άλλο είναι αυτό που λες. Όταν δεν δοκιμάστηκε σαν παρουσιάστη για να το πεις αυτό, ότι δεν πάει να τσαλακωθεί. Δεν το δοκιμάστηκε. Εγώ σου λέω αυτό που βλέπω. Τόσα χρόνια γιατί δεν έχει δοκιμαστεί. Γιατί έχουν δοκιμαστεί. Δεν ξέρω, κάνει ευκαιρίες. Αυτό είναι. Η Ρεύη τελικά πήγε παρουσίαση στο δελτίο ειδήσεων. Κάπου το είδε. Η Ρεύη. Πήγε και στο δελτίο ειδήσεων. Ήρθε καιρός να φύγει από το. Γιατί πρωινό. Καλά. Θα φύγει το πρωινό. Από το πρωινό, ναι, νόμιζα να θα φύγει το πρωινό. Ναι. Αργά ή γρήγορα. Δεν είναι κακή. Αυτό το αυστηρό που είναι τη ταιριάζει στην ειδήσεων. Είναι άλλο το δελτίο ειδήσεων. Δεν είπα εγώ ότι ποτέ είναι κακιά παρουσιάστρια. Είναι κάκιστη σε ρόλο που του δώσαν. Ήταν απότομη στον συνεργάτη. Ναι, ήταν κάκιστη σε ρόλο που του δώσαν. Δηλαδή η έπαρση και αυτά τη βγήκαν. Ναι, τώρα που είναι μόνη τη, είναι μια χαρά. Ναι. Εγώ να σου πω κάτι όμως. Εγώ τη Ρεύη δεν βλέπω την εξέλιξή τη τόσο πολύ μεγάλη. Ναι. Η Φέη Πετρόγιαννη μπορεί να έχει εξέλιξη. Mm. Η Αναστασοπούλου είναι αυτή που έχει εκτοξευθεί στην κυριολεξία. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι η μέρα με τη νύχτα. Εξωτερική εμφάνιση, ο λόγος της, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που συναστρέφεται με τους πολιτικούς, ο τρόπος που μιλάει για τα κοινωνικά θέματα, το πόσο προσιτή είναι, ο τρόπος που μιλάει με τον Λάζο αυτή και ο τρόπος που μιλάει ο Παπαδάκης με τον Λάζο, ναι, ναι, ναι. Πόσο διαφορά έχει. Ο Παπαδάκης έπαθε μια μεγάλη ζημιά. Η Αναστασοπούλου ανέδειξε τη χαοτική ηλικιακή απόσταση ναι. που έχει ο Παπαδάκης πλέον από τα πράγματα. Είναι και κάτι άλλο που μου το έχει πει εδώ και καιρό και το θυμάμαι και δεν το ξεχνάω. Τη βοηθάει πάρα πολύ το καθημερινό ραδιόφωνο. Ναι, σε βοηθάει ναι, πάρα ναι, πολύ στο λόγο ναι, ναι, ναι. Και σου δίνει όθηση στο να γίνεις ακόμα καλύτερος. Έτσι. Γιατί κάποτε μου έλεγες ότι κάναμε και καθημερινό ραδιόφωνο, ναι, 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 και μου ναι. λες, θα σε βοηθήσει αυτό στον τρόπο που μιλάς, στη γρήγορη σκέψη, στην ομιλία, γιατί στο ραδιόφωνο δεν μπορεί να αφήσει κενά. Δηλαδή ναι. πρέπει να μιλάς στα σταμάτητα. Δεν είναι εικόνα να πεις να κάνεις μια έκφραση, μια τσαχπινιά να το καλύψεις. Το ραδιόφωνο είναι χωρίς ανάσα που λέμε. Οπότε όλο αυτό την βοήθησε και η ίδια το έχει δουλέψει και στο να εξελιχθεί και να γίνει άψογη συμφωνώ στο λόγο της. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ νομίζω ότι επειδή τα Σαββατοκύριακα, το weekend,
είναι οι ηλικίες, οι μεγαλύτεροι βλέπουν εκείνη την ώρα τηλεόραση, ότι πλησιάζει και η ώρα ο Παπαδάκης να πάρει το κοινό αυτό και να πρωταγωνιστεί, γιατί αν πάει ο Παπαδάκης Σαββατοκύριακο, το 30% το έχει στο τσεπάκι του μέσα. Τα πράγματα στο καθημερινό έχουν χοντρίνει πάρα πολύ, είναι πάρα πολλές οι εκπομπές και πρέπει να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Ο τρόπος που μιλάει με τους πολιτικούς, ο τρόπος που έχει ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ένας τρόπος ο οποίος τον έχουμε συνηθίσει. Μπορεί να πάει ένας πιτσιρίκος, ένας 35άρης να κάνει την ίδια δουλειά που κάνει ο Παπαδάκης, να μας φανεί σαν καινούριο, ενώ στην ουσία δεν θα κάνει τίποτα παραπάνω από ό,τι κάνει ο Παπαδάκης. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά ο Παπαδάκης λόγω των ετών είναι πάρα πολύ καιρό μαζί μας. Είναι 30 χρόνια. Οπότε λοιπόν είναι λογικό κάπου να τον ξέρουμε και εμείς τον Παπαδάκη πάρα πολύ καλά. Όμως πηγαίνοντας το weekend με άλλη διάθεση και εμείς για το weekend είμαστε τελείως διαφορετικά. Έτσι, δηλαδή θα πούμε το καφεδάκι μας, δεν θα έχουμε το άγχος της δουλειάς τόσο πολύ. Άντε να συζητήσουμε ας πούμε για το σούπερ μάρκετ, θα πάμε το μεσημέρι του Σαββάτου κτλ. Εκεί είναι διαφορετικά με το Παπαδάκη. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι αυτομάτως δίνονται οι λύσεις χωρίς σκόπο και χωρίς τρόπο. Έφτασε η ώρα νομίζω να αποκαλυφθεί το σχέδιο του Αντένα. Το σχέδιο του Αντένα είναι αυτό που σας έχουμε πει εμείς το καλοκαίρι. Ότι ο Παπαδάκης θα πάει σε ένα άλλο ρόλο. Εγώ πίστευα ότι θα πήγαινε ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων σχολίασης κτλ. Κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει και αυτό. Αλλά το σωστό είναι να πάει Σαββατοκύριακο ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος είναι ο βασιλιάς της πρωινής ζώνης. Αδιαφυσβήτητο αυτό για τον Γιώργο Παπαδάκη. Έχει ακόμα μπροστά του χρόνο για να υπηρετήσει την τηλεόραση. Έχει την όρεξη, τη διάθεση. Και αλλιώς είναι 5 μέρες, αλλιώς είναι 2 μέρες. Και βέβαια ήρθε η ώρα να δούμε λοιπόν αυτό που ονειρεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Γιώργος Λιάγκας, να πάει στην πρωινή ζώνη, στην πολύ πρωινή ζώνη των 7 με 10. Είναι ένα όνειρο το οποίο είχε από την εποχή του Σταρ, να ξέρεις. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι έφτασε η ώρα και τώρα ήρθε και το κατάλληλο πρόσωπο, έτσι ώστε μαζί από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι και τις 10 η ώρα το πρωί, για 4 ολόκληρες ώρες, να δώσουν ρεσιτάλ μεταξύ τους. Ρεσιτάλ. Δηλαδή αυτοί μόλις βρουν τον βηματισμό τους, βλέπετε, βλέπεις ρε σιγά, λένε να βλέπεις πίσω. Οι άνθρωποι ταιριάζουν πάρα πολύ. Έτσι. Και στον λόγο ταιριάζουν και στον ντύσιμο. Και στον ντύσιμο και στον λόγο και, και στην εμφάνιση συνολικά ας πούμε, είναι πάρα πολύ δυνατή. Φαντάζω αυτούς τους δύο χωρίς το πάνελ, 18. Με μελετάνε, λοιπόν, τι να κάνω. Λοιπόν, χωρίς το πάνελ, φαντάζω αυτούς τους δύο, γιατί στο πρωινό θα είναι χωρίς πάνελ, στο πρωινό θα έχουν καλεσμένους κτλ. Φαντάζομαι λοιπόν αυτούς τους δύο τι θα κάνουν. Και ναι λοιπόν κυρίες και κύριοι, το My Style Rocks ξεκίνησε, σας λέω, ξεκίνησε. Ναι. Εντυπώσεις. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κοπέλα εκείνη με τα γυαλάκια, τα περίεργα με αυτό το σύστημα εκεί. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Περίμενε τα γυαλάκια, με τις αφέλειες που είναι. Ναι, αυτή. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να σου πω ότι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η Κατερίνα Καραβάτου, δεν είναι αυτή που ήξερα, είναι μια άλλη γυναίκα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Κοίτα, ήταν κάκιστη επιλογή πρώτης εμφάνισης να τις φορέσουν σατέν πράσινο, αν και είναι της μόδας το πράσινο, okay, mm-hmm. αλλά σατέν πράσινο από πάνω σκάτω ντυμένη, χτύπαγε πάρα πολύ άσχημα στο μάτι. Κάκιστη επιλογή να τις πιάσουν πίσω τα μαλλιά τεντωμένα, γιατί... δεν τις πηγαίνανε. Ναι. Λίγο, άμα έχουμε λίγο πεταχτά μεγάλα αυτά και αν δεν το κάνουμε. Ενώ δεν είναι bullying αυτό. Απλά η κάθε γυναίκα κοιτάμε τι να βγάλουμε μπροστά που μας δίνει. Γιατί η Κατερίνα Καραβάτου είναι μια όμορφη γυναίκα. Και την ξέραμε έτσι με το μαλάκι της, πάντα καρέ, νομίζω το είχε. Λίγο διαφορετικά. Τώρα αυτό το κολλημένο προς τα πίσω δεν της πήγαινε το wet look. Ήταν, της τόνιζε πράγματα που δεν έπρεπε να της τονίσει. Δηλαδή που μπορεί να μην έχει πρόβλημα, αλλά δυστυχώς έτσι όπως τα είχαν κάνει, πετούσαν δύο αυτάκια. Μόνο ο τρόπος που τα είχαν καλύψει πίσω. Και επειδή υποτίθεται η παρουσιάστρια είναι στο Master Rocks και έπρεπε να έχει ένα τέλειο στυλ, καταρχήν ήταν νομίζω ελπέστατο. Δηλαδή δεν είχε. Πρώτη φορά είδα. Μπορεί να κάνω και λάθος στο στάιλι, αλλά παντελόνι το συγκεκριμένο κιόλας να έχει θυλάκια, όπως λέγεται, και να μην έχει ζώνη η παρουσιάστρια. Δηλαδή ήταν η στυλίστρια που την έντυσε ήταν χάλια. Και βέβαια σχολιάστηκε και πάρα πολύ ο λόγος της Κατερίνας Καραβάτου. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Άλλη γυναίκα ήταν, άλλαξε, δεν ξέρω. Δηλαδή, κάτι άλλαξε. Κάτι έχει αλλάξει. Διόρθωσε τα δοντάκια της και δεν μπορούσε να πει καλά το σίγμα. Δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί ίσως είχε και το κιού και μίλαγε αργά, λες και μιλάει σε παιδάκια, μικρά παιδάκια, πρώτη για δημοτικού. Να καταλάβουν, πρώτη δημοτικού, για να καταλάβουν τι λέει.
Αλλά ήταν τελείως, ήταν τρακαρισμένη, φοβόταν τα αρνητικά σχόλια που τελικά τα πήρε με το παραπάνω. Δεν ξέρω, γιατί ήταν μια καινούργια, ας πούμε, πρόκληση αυτή. Ήταν όμως μια άλλη και πιστεύω ότι θα βρει, θα δούμε την παλιά καλή καραβά του, γιατί θα βρει τον εαυτό της, γιατί είναι χρόνια στο χώρο. Κοιτάξτε, σαν πρώτη εντύπωση δεν ήταν και τα καλύτερα την καραβά του. Επίσης, σε πρώτη εντύπωση και η Ιλιάνα δεν μου άρεσε. Η Ιλιάνα, το ντύσιμο αυτό που φόρεσε ήταν... Απέσιο. Απέσιο. Δηλαδή αυτό, τώρα θα γυρίσουν και μας λένε τώρα, ας πούμε, μα είναι η μόδα έτσι που είναι εκείνο το αυτό και πολύ καλή πόσο μπροστά ήταν και τι ωραίο ντύσιμο και τα λοιπά. Όχι ρε παιδιά, ήταν για το μέσο Έλληνα τηλεθεατή, ήταν απέσιο. Ίσως αντιτηλεοπτικό να το πούμε. Δηλαδή, ναι, δεν... εντάξει. Καταρχήν δεν φαίνεται το ντύσιμο αυτό. Δηλαδή φαίνεται αυτό που φαίνεται από πάνω. Έχει επιλέξει τώρα τελευταία και σε κάποιες άλλες εμφανίσεις που έχω δει και backstage και αυτά, ότι φοράει πολύ φαρδιά πάνω της, σαν να μην θέλει να φανεί το σώμα της. Δηλαδή, δηλαδή είναι ένα ωραίο κορίτσι, ψηλό κορίτσι. Ξαφνικά φοράει αυτή την τεράστια, δεν ξέρω τι ήταν, φούστα, αυτό το τεράστιο πουκάμισο. Δηλαδή λίγο. Μπορεί να είναι της μόδας τα oversize που λέμε, αλλά για το συγκεκριμένο κορίτσι είναι λίγο υπερβολή αυτό. Δηλαδή δεν έχει να καλύψει κάτι ή δεν έχει να καλύψει κάτι για να πεις ότι είναι τόσο υπερβολικό oversize, δηλαδή και κάτω τόσο όγκο. Δεν ήταν ωραίο. Δεν χτύπαγε καλά στο μάτι. Ίσως κάποιοι ειδικοί να πούν ότι okay, αλλά... Να σου πω κάτι. Σαν ένα κομμάτι περίεργο κτλ. Μπορεί να αρέσει σε πολλούς ή διάφορους. Και η ειδική να πούνε μπράβο και μπράβο κτλ. Για τηλεόραση αυτό το πράγμα, αφού είναι καθισμένη αυτή η γυναίκα, δεν μου κάνει. Όλο το πράγμα ήταν από τη μέση και κάτω. Αυτό και δεν μου άρεσε και το σκουλού, νομίζω. Είναι αυτό που είναι τη μόδα που είναι κοντά τα παντελόνια. Ναι, και αυτό με το ανοιχτό εδώ πέρα μπροστά. Όχι, έχει φορά και μπουζάκι από μέσα. Αλλά ήταν ναι, ανοιχτό. Αλλά αυτό το ξυστή. Είναι ωραίο αυτό κάποιε φορέ να το βλέπει το κοντό το παντελόνι πάνω από τον αστράγωρο στον άντρα. Αλλά πολλές φορές την παλιάζει μέσα στο μάτι. Είναι σαν να μπήκε στο πλήσιμο. Όχι, θυμάσαι παλιά, ήταν οι παλιάτσι, πώς σου λέγανε φοράγανε που ήταν. Ναι. Παλιά λέγανε, ας πούμε, επειδή από το πολύ πλήσιμο και τα λοιπά, μπαίνει στο πλήσιμο το ύφασμα, δεν ήταν και τα καλά εφάσματα και πήγαινε πάνω από ένα στράγαλο και γελάγανε όλοι. Κοίτα, ο μόνος πιστεύω. Εγώ θυμάμαι μικρός, είχα πάθει αυτή τη ζημιά. Μου δίνει ένα παντελόνι η μαμά μου, το οποίο μόλις είχε πριν καινούριο ήταν και εδώ, το έπλυνε. Ενώ πριν ήταν κανονικά, μετά μπήκε στο πλήσιμο, εγώ δεν το πρόσεξα και σηκώθηκα και έφυγα και πήγα σχολείο και με δουλεύανε. Με κοροϊδεύαν όλοι και αυτό μου είχε μείνει πάρα πολύ. Ναι, τώρα είναι μόδα. Βέβαια, εσύ την ακολουθείς, εννοείται. Βέβαια, κοίτα, ο κουδουνάζης μου άρεσε, αλλά... Όπα. Ο παλιός είναι αλλιώς. Ο μόνος που κράτησε για μένα λίγο το παιχνίδι. Ναι, επειδή πήγαμε στην εμφάνιση, θα το τελειώσω. Μου χτύπησε λίγο άσχημα τα. Ήταν μαύρα ντυμένο όλο και εφόσον παίζει παπούτσι. Δεν μου άρεσε αυτό. Δηλαδή μου χτύπησε λίγο άσχημα. Επειδή είναι μάλιστα ροκ γι' αυτό. Ο μόνο σωστό στην κριτική εννοεί. Αυτό το είδα. Ναι, ήταν. Ήταν λίγο. Φάουλ. Ναι, τώρα θα μα πούνε και κόπανο σε εμά λίγο, α πούμε. Εντάξει, συγγνώμη, δεν είναι μάλιστα ροκ. Εκεί θέλει το. Την τελεία εμφάνιση, τι γίνεται, έχει απαιτήσει. Και εμεί θα πάμε. Άμα πηγαίναμε εκεί, θα πηγαίναμε όπω δινόμαστε κανονικά, θα κρυθεί. Είναι μάλιστα ροκ. Με απογοήτευσε η Ιλιάνα. Εντάξει, θα εμφανιστεί μετά. Οι επόμενε εμφανίσει ελπίζω να δούμε και λίγο αστράγαλο. Να δούμε λίγο αστράγαλο. Ήθελα, ρε παιδί μου, στην πρώτη εμφάνιση να ταράξει λίγο τσα νερά, α πούμε. Δεν μου το έκανε αυτό. Δηλαδή μου έκανε μια κίνηση, ας πούμε, την οποία δεν την περίμενα. Εννοείς αυτό που βάλει κακία σε μια παίκτρια για να συζητηθεί. Πέρα από αυτό, εντάξει, αυτό είναι ο ρόλος του παιχνιδιού. Η εμφάνισή της δεν ήταν αυτό. Δεν είναι η Ιλιάνα που έχω στο μυαλό μου. Καλά, εντάξει, θα καθημερινό είναι, θα τη δούμε και σε άλλες εμφανίσεις. Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε. Ναι, αλλά είναι η πρώτη μετράει, ρε, η Έλενα. Κάτσε τώρα, μου βγαίνει πρώτη εντύπωση. Με το τσουβάλι πάει να πούμε εκεί πέρα με τα τσουβάλια να πούμε τώρα μέσα εκεί για να το παίξει τώρα πρώτη μούρη στο καβούρι. Έλα τώρα. Είναι δυνατό. Εμένα μου χτύπησε άσχημα στην Ιλιάνα, γιατί από τη μία στο Love Island είναι ένα γλυκίδατο κορίτσι που δεν της έβγαινε με τίποτα κακία και ξαφνικά, μετά από 1-2 μήνες, βλέπεις μια επίθεση, μια σαν να της έχουν πει «Κοίτα, είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες, χώσε». Και ξέρεις, η επίθεση αυτή, το ότι τη ζητάει συγγνώμη παίχτρια και λέει «Συγχωρεμένη να μην ξαναγίνει». Δηλαδή, αυτό δεν μου χτύπησε, δηλαδή δεν μου άρεσε αυτός ο ρόλος. Θεωρώ ότι με το καλημέρα σας, άλλο ξέρεις, κάποιες μέρες μπορεί να τσαντιστεί, οκ, okay, να έχει κουραστεί και να μιλήσει έτσι. Και αυτό μου φάνηκε πολύ στημένο. Το ότι πήγε έτοιμη, σου λέει θα τα χώσω εγώ, να με συζητήσετε. Δεν μου άρεσε. Το θέμα είναι και οι αντιδράσεις να είναι φυσιολογικές. Δηλαδή ο Κουδουνάρης
Είδες, είναι ο Κουδουνάρης ο γνωστός που ξέρουμε. Δεν έχουν τέτοια επικαρίσματα από την αρχή για να μην φάνηκε στημένο, γιατί έτσι φάνηκε στημένο. Δηλαδή ξαφνικά από την γλυκιά Ηλιάνα που δεν ευρίαζε με τίποτα στο Love Island, ξαφνικά βλέπουμε μία κακίστρο. Δεν μου κολλάει. Δεν θέλω δηλαδή να δω κάτι τέτοιο στην Ηλιάνα. Εμένα δεν με ενθουσίασε το Μάιστα Ρόξο, άλλα περίμενα. Mm. Και οι παίκτριες δεν με ενθουσίασαν όλες. Οι παίκτριες δυστυχώς. Υπάρχει μια κοπελίτσα που είναι έτσι ομοφούλα ναι, κτλ. Ξανά το όνομά της. Είναι μια κοπελίτσα η οποία ρε παιδί μου μπορεί να εξελιχθεί σε νέα τούνη από αυτό το παιχνίδι μέσα. Ναι. Το αλλά, κακό είναι δυστυχώς. Αλλά δεν με ενθουσίασε. Η μάστιγα της εποχής. Δυστυχώς ναι. Η αλουρονικό φουλ. Μικρά κορίτσια 18χρονα είχε, 25χρονα, 22χρονα. Και όλο αυτό το ιαλουρονικό. Μου πει συνέχισες. Ναι, θεωρώ ότι κάποιες κοπέλες καταστρέφουν την ομορφιά τους. Δηλαδή, όταν είναι στην υπερβολή, θέλοντας να ακολουθήσουν όλοι παιδιά, μια γυναίκα που είναι 40 χρονών και 50, και, εντάξει, μπορεί να το έχει ανάγκη, αλλά μια κοπέλα 18 χρονών δεν έχει ανάγκη αυτή τη φρεσκάδα που έχει να τη χαλάσει. Και έτσι την έχει πατήσει και σε πάω στο Survivor, η Μαριαλένα. Ναι, την πάτησε. Η Μαριαλένα δυστυχώς όταν γυρνάει, δηλαδή κάποιες εκφράσεις. Επειδή θα πάμε μετά στο Survivor, μην μου το πας ναι, εκεί τώρα. Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι είναι νέα κορίτσια. Είναι όμορφα κορίτσια και θέλοντας να φτάσουν στην υπερβολή, στο να είναι πολύ sexy, αντί να χρησιμοποιήσουν κάποια άλλα κόλπα, ένα ντύσιμο, ένα ωραίο look, ένα ωραίο styling, πάνε κατευθείαν στα ενέσιμα. Ένα καλό μακιγιάς. Γιατί στα ενέσιμα. Ένα καλό μακιγιάς. Με καλές φωτοσκιάσεις. Κάποτε οι καλοί make-up artists ήταν αυτοί που ξέρουν να κάνουν καλές φωτοσκιάσεις. Ναι. Που ξέρουν να κάνουν, δηλαδή να φτιάξουν ένα πρόσωπο, να το χτίσουν, να το κάνουν καινούριο και να βγει και να γίνει πανικός. Εγώ θυμάμαι μια κοπέλα η οποία προ 8 ετίας ήταν, 10 ετίας, δεν θυμάμαι, πάντως στο παρελθόν ήταν. Θυμάμαι μια κοπέλα η οποία. Ναι, προ 10 ετίας είναι, γιατί είμαι σωστά. Λοιπόν, και τη συνάντησα στον δρόμο και δεν την γνώρισα. Κοπέλα που δεν είπε σωστά. Και της λέω, τι έκανες ρε παιδί μου. Μου λέει, άσε μου, λέει, ήρθε μια κοπέλα μου λέει από την Αμερική. Make-up artist μου, κοίταξε λέει, τι δουλειά έκανε. Σου λέω, παιδί μου, λάμπης ολόκληρη. Ήτανε λαμπερή. Δηλαδή, είχε κάνει ένα τέτοιο έργο, τέχνης ήταν. Έργο τέχνης ήταν αυτό. Καλά, αυτό δεν μπορεί να το έχεις καθημερινά όμως. Όχι ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, κοίταξε. Θα περιμένεις το έργο τέχνης να μορφύνεις. Όχι, ποια είναι η διαφορά τώρα. Ότι τότε, το υλικό που χρησιμοποιούσαν, τα υλικά που είχαν στα χέρια τους κλπ. Ήταν διαφορετικά από αυτά που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα τότε. Τώρα όμως ισοπεδώθηκαν αυτά. Και το υλικό το βρίσκεις και την τεχνική τη βρίσκεις, να είναι καλά το YouTube και άλλα πολλά καλά βρίσκεις. Με το έχεις στο χέρι σου τώρα, Θοδωρή, τεχνικές χαίρομαι πολύ και εγώ βλέπω στο YouTube σε λίγα βιντεάκια τώρα, και ανάθεμα μπορώ ένα να ένα κοριτσάκι το τώρα 18, 20, 25 χρονών, 24 ας πούμε. Πιάνεις όλο το χέρι σου να βαφτούμε. Θα πιάσεις τη φίλη της, μωρέ, δίπλα τώρα. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα, παρέες είναι. Τα κορίτσια μαζεύονται, φτιάχνονται, κάνουν. Λες και δεν ξέρεις το κόλπο αυτό τώρα, ας πούμε. Τώρα που σε μία πιάνει το χέρι, να μου έχεις πιάσει όλες μετά. Έλα τώρα, εντάξει. Ή ας πάνε και μία make-up artist να την πληρώσουν λίγο, να βγουν έξω, λες, να πάνε να διασκεδάσουν. Τι λες, μωρέ, κοριτσάκι 20-25 χρονών μπορεί να κάθε φορά που θέλει να βγαίνει να πληρώνει make-up artist, μας δουλεύει γιατί τώρα. Γιατί δεν κατάλαβα. Άσε ρε πλούσιε. Εγώ είμαι πλούσιος. Άσε τώρα μας έγινες ξαφνικά, θα πες το κοριτσάκι να πηγαίνει να παίρνει make-up artist για να βγαίνουν έξω. Σιγά μωρέ, 30 ευρώ θα δώσει, να πούμε. Θα βρει μια μέκα πάρτι εκεί τη γειτονιά και είναι υπόθεση. Έχει κρυμμένε λίρε, εσύ κάτι. Όχι, έχω κρυφέ ευχέ. Αλλά... Συγγνώμη, πε, εγώ θέλω να βγω δύο φορέ την εβδομάδα. Θα πληρώνω 30 ευρώ, 60 ευρώ την εβδομάδα για να με βάψουν. Δεν μιλάω για σένα όμω, μιλάω για τα γορτσάκια. Βέβαια, η τσέπη μα μπορεί να γίνει ωραία. Είτε εγώ να μην γίνω όμορφη. Εσύ δεν χρειάζεται μόνο μου, είσαι πάρα πολύ ωραία. Άντρα, έξι τελειώσαμε. Άντρα, έξι τελειώσαμε. Δηλαδή, δεν θες να σε φτιάχνουμε για. Γιατί, συγγνώμη, μόνο αυτές που δεν έχουν άντρα φτιάχνονται. Οι άλλες θα πρέπει να είμαστε σκατά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά την είπα. Οι άλλες μπορείτε δηλαδή, να βάφεις μόνες σας. Να μάθεις να βάφεσαι, κυρία μου. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ωραία, τότε τι θες, είσαι μη καπάρτης. Ενώ η 25άρα που θα βγει έξω να πάει στο κλαμπάκι να φλερτάρει και να κάνει, ας είναι και λίγο λαμπερή, ας δώσει και 30 ευρώπουλα. Και να ξεβαφτεί το πρωί και Παναγιά μου και Χριστέ μου να έχω εσένα, να λες αυτό Παναγιά μου. Ούτως ή άλλως. Και με τα ιαλουρονικά και τα λοιπά, μόλις τη δει όλος απλά και να με λιποθυμάει. Θα σας πω για τα ιαλουρονικά. Ξέρετε τι έγινε, το σκάνδαλο, το γνωρίζετε, δεν λέμε ονόματα βέβαια. Ναι. Πηγαίναν οι καημένες να βάζουν ιαλουρονικό, νερό με τζέλ έβαζε η κυρία, τέλος πάντων οι κυρίες από το
από το Ινστιτούτο. Ινστιτούτο Αισθητικής. Τους πιάσανε. Ξέρετε πόσα λεφτά πληρώνανε. Και τα κοριτσάκια και ο κόσμος που πήγαινε εκεί. Τους βάζανε νερό με τζέλ, μετά από λίγο ξεφούσκωνε. Ξαναπηγαίναν, βάζανε, ξαναξεφούσκωνε. Σου λέει εντάξει, φεύγει ρε παιδί μου. Και όλες στην τηλεόραση βάζουν συνέχεια. Σου λέει φεύγει. Έλα που την πάτησε κόσμος και Κοσμάκης που ήθελε να πάει να μορφύνει και τους λουβάδισαν στις τσέπες. Και ένας πήρασε 70.000 και του έλεγαν ότι θα πάθει καρκίνο έτσι και, έτσι και δεν συνεχίσει ναι, ναι, τη θεραπεία. Δηλαδή είναι τρομερά όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητά μου παιδιά, μην παρασύρεστε από τις μόδες αυτές που οποίες επέβαλαν οι Αμερικάνοι. Ή τέλος πάντων όσοι θέλουν να το κάνουν, να πηγαίνουν στους σωστούς. Είναι μια μόδα που ξεκίνησε από την Αμερική. Το λέγανε πριν πενταετία, εξαετία, δεκαετία. Λέγανε ότι θα έρθει η μόδα που θα πηγαίνουν όλοι οι νόμοι, θα πληρώνουν για να κάνουν ενέσιμα και τέτοια πράγματα. Και εγώ γέλαγα. Και να λοιπόν που έγινε πραγματικότητα αυτό. Γιατί ξέρετε στην Αμερική αυτό που συμβαίνει τώρα, εδώ και 10 χρόνια μετά. Με μέτρο είναι πάντα ωραίο και σωστό. Να αφήσει το μέτρο. Τα πιτσιρίκια δεν χρειάζεται μέτρο. Να κοιτάξουν τη μούρη του μόνο. Δεν χρειάζεται. Να πάνε στον καθρέφτη να κοιταχτούν. Να βλέπουν τη φρεσκάδα τους. Να βλέπουν να πούμε, τα πάντα. Δεν είναι να μου κάνουν baby botox, λέει τώρα καινούργια μόδα. Baby botox. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε. Την baby botox να πούμε. Μην τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή. Να πάει, άκουσε, μία σαραντάρα δικαιούται να κάνει πραγματάκια. Μία πενηντάρα να κάνει πραγματάρες. Μία εξιντάρα, χαμός. Λοιπόν, αλλά τώρα μία εικοσάρα και μία τριαντάρα, τι να μου κάνει ας πούμε. Η άλλη λέει πήγα 30 λέει να πούμε γέρασα. Τι λες κορίτσι μου που γέρασες να την κοιτάς. Πας καλά. Πας καλά. Μόνο όταν φτάσεις στο γόνατο θα λες γέρασα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Είπα γόνατο τώρα και τι σκέφτηκα. Μία στο Survivor κάνει διχτούρι το νέο της στήθος. Συνέχεια. Τσάκα κάνει διχτούρι. Διχτούρι, ναι. Διχτούρι το νέο της στήθος. Ναι. Καλύβα είναι, βρε. Εσύ αμέσως, εγώ δεν το έλεγα τόσο. Καλά, τα παιδιά το έχουν δει, βρε. Εγώ σιγά. Δεν το έλεγα. Εντάξει. Εγώ να δείτε ότι οι γυναίκες. Κλατ! Πάρτο! Κλατ! Συγγνώμη, αφού του περνάνε βρε, κλάτς, το σεπερνάνε από την γραφεία του περνάνε. Βρε κλατ! Κατευθείαν το έχω σε. Ενώ εγώ. Ωραία, ωραία, το πήγαινα στα πλάγια. Να μην πω το όνομα, να το δείτε μόνοι σας. Την έδωσε. Ναι, η Καρολίνα είναι. Αφού φαίνεται, βρε. Είναι και φίλος μου ο Μπόκ, έχει σχέση μαζί του τώρα. Τι μου κάνεις τώρα, ναι. Τι μου κάνεις τώρα, να πούμε. Δηλαδή θα μου πει γιατί. Συγγνώμη, εντάξει τώρα, βρε Θοδωρή μου, αφού τα λέμε όλα. Τα παιδιά το ξέρουν. Μόνο τι, εσύ μόνο δεν θες να το πεις. Εγώ ναι, αλλά εγώ. Εδώ ξέρουν και την πλεφαρίδα του κάθε παίκτες. Δεν βλέπουν το του μπαλέρο. Εντάξει, αλλά εγώ πήγα να το παίξω όμως όμορφα. Δηλαδή να το παίξω light. Εσύ μου το παίξεις να πούμε, μου το παίξεις πολύ σκληρά. Σκληρό ρόκ κάνεις. Α, όλα και όλα. Εντάξει, όταν βλέπω. Περίμενε, παίζεις τα παιχνίδια. Έχει πάθει ρακιτζή. Ενώ εγώ έπαθα Σωτηροπούλου. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το δωρεί. Παίζει τα παιχνίδια ξαπλώνει κάτω και φαίνεται. Δεν πάει πουθενά. Πέτρα. Όχι, κοτρώνα. Πάει. Πάει. Πάνε τα μπουστάκια τα ωραία και ξέρει. Δεν πάει πουθενά. Σου λέω εκεί. Ακίνητα όλα τα βουνά και τα λαγκάδια. Εκεί στη θέση του δεν πάει πουθενά. Εξαιρετή. Αυτό είναι λίγο το. Μπράβο του. Εντάξει, κοπέλα ένιωθε πολύ καλύτερα. Βρε, καλά, και το βάλε. Απλά. Θα πρέπει να κάνουν πράγματα. Δηλαδή αυτό που είπαμε και τη Μαρία Λένα. Γενικά τα κορίτσια και που πηγαίνουν σε σόου δεν σημαίνει. Ή και οι παρουσιάστρες, έτσι. Γιατί είπαμε και για Καραβάτου. Και η Καραβάτου είναι αλλαγμένη. Αλλά το θέμα είναι όλα να είναι με μέτρο. Η Καραβάτου ήταν όμορφη. Με μέτρο, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή βγαίνουμε στην τηλεόραση πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να βγαίνουμε κούκλες. Δηλαδή λίγο και τηλεόραση. Εάν δείτε, ας πούμε, και αυτό που λέμε πολλές φορές και σε ξένα κανάλια και σε μεγάλα κανάλια, δεν βλέπεις παντού την τελειότητα. Δηλαδή και. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε ότι οπωσδήποτε τηλεόραση ίσον πλαστικές, τηλεόραση ίσον ενέσιμα, τηλεόραση ίσον το τέλειο. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή θα πρέπει και λίγο, ρε παιδί μου, να αγαπήσουμε και λίγο την εμφάνισή μας με τις ατέλειές της. Και οκ, ας μας βρίσουν από κάτω γιατί τα σχόλια είναι αρνητικά. Αλλά παιδιά αρνητικά είναι είτε είσαι ωραία, είτε είσαι άσχημη, είτε έχεις κάνει, είτε δεν έχεις κάνει. Ούτως ή άλλως είναι αρνητικά. Αλλά μην τρελαινόμαστε κιόλας. Μετά από αυτά, κυρίες και κύριοι, που είπα, συγγνώμη, εγώ θα το κάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, το πες στο ζάχαρο. Όχι, καμία και. Όχι. Πώς σου ήρθε ξαφνικά με το καπούς. Συνέχισε, αυτά πολύ μου αρέσανε. Εσύ δεν είχες πει ότι είναι σαν χώμα και δεν θα τα τρως. Κατά τόσο καιρό δεν τα τρώω. Αλλά τέλος πάντων, δεν το συνεχίζω το πράγμα άλλο. Δώσαν το σάκι. Πήγε λέει στο δάσος. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι. Τώρα δεν μ' άρεσε αυτή η είδηση. Ούτε εμένα μ' άρεσε, ναι. Αλλά δίνουν κάτι ψυχρά όμα. Μα ξέρει, δώσαν πάλι τη Χαμπέρι. Ναι. Με τον Πρίαμο. Όχι. Πάλι τη Χαμπέρι.
Ναι, πάλι. Α, οπότε. Τώρα και από εδώ... Sky κιόλα. Εδώ υπάρχει ένα έντα μεγάλο. Υπάρχει... Πάντω αυτό που γίνεται σε Σαββάη. Όμω περίμενε, υπάρχει και ένα ποδοσφαιριστή, εγώ πώ έτσι. Ναι, ναι, μπορεί, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όταν μιλάμε δύο άνθρωποι μαζί, δεν πάνε επειδή έχουν και σχέση, ότι είναι ερωτικό το θέμα. Κάτσε, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Πολύ πονηριά έχει πέσει τώρα τελευταία. Δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Παιδιά, έγινε καλό ρακιτζή, το έχω ξαναπεί. Έγινε καλό ρακιτζή και άλλοι πονήρευσαν. Έγινε χειρότερη. Δηλαδή, χωρίζουν και ζευγάρια εδώ πέρα, από ό,τι έχει καταλάβει. Εμεί τουλάχιστον το πάμε λαού-λαού. Άκουσε. Ναι. Το να παίξουν το παιχνιδάκι τώρα, ας πούμε, ότι πήγε ο Σάκης μαζί με την Σάκαινα στο δάσος μέσα και μιλήσαν για τα οικογενειακά τους, αυτό δεν μ' άρεσε. Όχι, υπονόησαν και οι Σκορδά ότι το προχώρησαν, απλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Αυτό λέω δεν μ' άρεσε. Τα οικογενειακά τους. Ναι. Δεν έχει πάθει ρακιτζή, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είπανε, καλά. Εγώ είπα τι δώσα. Ναι, αλλά εγώ δεν το είπα καν. Δηλαδή, να πει καλό παιδί όχι, είμαι εγώ. Το είπε όμως η Σκορδά μετά. Εννοείται από τα οικογενειακά. Εννοείται, με αυτό λέω τόση ώρα. Ότι είπε τα οικογενειακά. Εγώ μεταφέρω τα λόγια τη Σκορδά. Ναι, είδατε. Εγώ έγινε καλό παιδί και εδώ κυρία. Απλά ξέρεις τι, δεν μου έκανε εντύπωση σαν είδηση γιατί και να έγινε κάτι τέτοιο. Εντάξει, ζευγάρι είναι, μπορεί να έχει την ανάγκη, οκ. Okay. Κατάλαβες. Δηλαδή, μην το βγάλεις. Βγάλει κάτι άλλο για το συγκεκριμένο. Κοίταξε, για να σπρώξουν το survival και με τη φοβία που έχουν. Λόγω του ότι τα σύλλια ξεκινάνε το ένα πίσω από το άλλο, ότι γίνονται κινήσεις πάρα πολλές και σημαντικές και τα άλλα κανάλια πλέον πάβουν να κοιμούνται, γιατί τώρα ξυπνάνε από τη Δευτέρα 16 του μήνα, ας πούμε, ξυπνάνε τα πάντα. Οπότε λοιπόν εδώ αρχίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αρχίζουν και βγάζουν πράγματα ό,τι μπορούν. Βέβαια, να πούμε ότι η Face Cordain είναι υποχρεωμένη να υπηρετήσει αυτό το project με νύχια και με δόντια για να το κρατήσει στην κορυφή. Αλλά. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουν άλλες σκέψεις διαφορετικές στο πώς θα στηρίξουν το παιχνίδι αυτό. Εγώ πάντως, αν ήμουν στη θέση του Παρτσόλη, δεν θα έλεγα αυτά που είπε. Πάντως, θα μπορούσα, συγγνώμη, ναι. Να καυτηριάσουν το Μαρτίκα που γύρισε και είπε κάποια πραγματάκια ο Μαρτίκας για το Κατσούλη κτλ. Δηλαδή, θα είμαστε εμείς τώρα, θα είμαστε στο παιχνίδι μέσα. Θα είσαι σε μια άλλη ομάδα, στην άλλη ομάδα και εγώ είσαι από εδώ. Και δε, επειδή είμαι σε άλλη ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις εσύ, μα εγώ είσαι η ζωή μου. Τι θα κοιτάξω εγώ, ας πούμε, για τους 6 μήνες θα είμαστε εκεί πέρα ή μην πάθεις τίποτα. Ξέρεις, εντωμεταξύ συναντιούνται υποτίθεται όταν στα συμβούλια, αλλά έτσι όπως τους βλέπω, δηλαδή ο Μαρτίκας επικοινωνούσε με την Βρυσίδα, μιλάγανε. Μπας και είναι κοντά οι παραλίες και έχουν τίποτα απόσταση 400-450 μέτρα. Και ψηλό συναντιούνται, γιατί κάτι δεν μου πάει καλά, βρε Θοδωρή, εδώ πέρα. Εμένα δεν μου πάει καλά, σίγουρα. Και μας έχουν έτσι λίγο έρθει και κάποιες πληροφορίες που όμως δεν μπορούμε, παιδιά, να τις επιβεβαιώσουμε. Αλλά οι παραλίες δεν είναι και εδώ πολύ μακριά. Ναι. Μία με την άλλη. Οπότε έλα το βραδάκι στο τρίτο δέντρο δεξιά, πήγαινε εσύ στο τρίτο δάμνο αριστερά, στο θάμνο. Τσούπου. Το θέμα είναι απλό. Ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν. Δε σκηνή. Να αξιοποιήσουν αυτή τη σκηνή. Να βάλουν προς τα έξω για τα κοριτσάκια, ας πούμε. Συγγνώμη, αυτός πίσω ο Βασάλος. Ο Βασάλος πίσω δεν. Λοιπόν. Λίγο έτσι όπως τον είδε μου βγες με το ζαχαροπλάστη, μετά είδα τα... Όχι, καμία σχέση, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ από τους μισθούς το κατάλαβα. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι ανάγκη να βλέπουμε το ερωτικό κομμάτι μόνο. Δηλαδή το ερωτικό κομμάτι ανάμεσα σε ζευγάρια δεν μου λέει τίποτα. Συγγνώμη, τι να αξιοποιήσουν τον Βασάλο, τι είναι στα πλάκα. Πλάκα κανένα. Εντάξει, ξεκόλα από εκεί πέρα. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσεις αυτό σαν πληροφορία προς τα έξω. Και δεν είναι σωστό. Εγώ θα ήθελα να εστιάσουν στους παίκτες μέσα σε αυτά που λένε. Δηλαδή, ο Μαρτίκας είπε κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και θεωρώ, ας πούμε, όπως ο ίδιος ανησυχούσε για τη δικιά του όταν ήταν μέσα, έτσι έχει δικαίωμα να ανησυχεί και ο Σάκης για τη δικιά του. Και να τον στηρίξουν με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Και θα μπορούσαν να εστιάσουν πάνω σε αυτό. Μετά επίσης. Όταν έχουμε ένα πάνελ, δεν έχουμε ένα πάνελ εκεί για να συμφωνούν όλοι. Α, τι καλοί που είμαστε. Α, τι ωραία που πάει το παιχνίδι. Α, εκείνο το. Α, ναι, τι έγινε. Α, τι είπε ο Παρτσόλης κτλ. Η δουλειά του πάνελ δεν είναι αυτή. Συγγνώμη. Η δουλειά του πάνελ είναι να διαφωνήσει, να πάρουν τις απόψεις του κόσμου και να το συζητήσουν το θέμα μέσα έτσι ώστε ο κόσμος να ταυτιστεί με κάποιον και να υπάρχει λόγος και ουσία τη συζήτηση. Δεν είναι τώρα λοιπόν λόγος αυτός τώρα να κάθομαι εγώ να βλέπω τον Μπαρτσόλη να μου λέει ότι ο Σάκης κάτι έκανε με τη Μαριαλένα. Καταρχήν, ένα πράγμα θα πω. Ότι υπάρχουν και οικογένειες πίσω.
Αυτό ήθελα να πω, ότι θα απευθυνθώ στην κυρία Γραμμέλη. Αυτή η είδηση δεν είναι υποκουλτούρα, το να λες ότι ένα ζευγάρι που ήδη είναι ζευγάρι και είναι και τόσα χρόνια, ότι πήγε και το έκανε, ας πούμε, στο δάσος. Ναι, αυτό είναι υποκουλτούρα. Σιγά την είδηση. Σαν να... Αλλά εκείνη τη στιγμή αυτή γέλαγε. Δεν το είδα ως υποκουλτούρα. Εντάξει. Εξάλλου δεν υπήρχε τα reality, η κυρία Γραμμέλη. Αλλά με αυτά και με αυτά όμως, δεν μπορεί να πάρει τα πάνω της το πρωινό. Και η Φέη Σκορδά είναι διαιτητής. Δεν είναι η Φέη Σκορδά αυτή που θα μιλήσει και θα κάτσει να κάνει ανοίγματα. Τα ανοίγματα και οι ομιλίες και οι σχολιασμοί είναι και το πάνελ. Ένα πάνελ το οποίο αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, πόσο άχρηστο είναι. Και πόσο άδικο είναι αυτό και τη Φέη Σκορδά. Η οποία Φέη Σκορδά έχει διορθώσει αρκετά λατωματάκια που είχε στον Αντένα. Εντάξει, όχι όλα, αλλά αρκετά. Οπότε λοιπόν δεν είναι κρίμα και άδικο. Και εξάλλου η Φέη Σκορδά είναι μια αγνή παρουσιάστρια. Και πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο με άγγιξε πάρα πολύ. Μια φίλη μου δημοσιογράφος πήγε μια βολτούλα Παρασκευή προς Σάββατο στο Γκάζι. Και μάλιστα είχε πάει, σου λέω και το μαγαζί ακριβώς, στο Βινίλιο, το οποίο είχε ανοίξει στο Γκάζι. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, είχε πάει εκεί να διασκεδάσει και γύρω στις 3.30 με 4 ώρα βγήκε από το μαγαζί για να πάει σπίτι μαζί με τον σύζυγό της. Δημοσιογράφος που είχε πάει εκεί και να διασκεδάσει. Έξω λοιπόν, με το που βγαίνουν από το μαγαζί και πάνε προς την οδό Πειραιός, στην οδό Πειραιός, βλέπουν να γίνεται ένας χαμός από αστυνομία και να σταματάνε ένα αυτοκίνητο να του κάνουν έλεγχο. Στο αυτοκίνητο μέσα ήταν ο κύριος Τρανός, μαζί με κάποιους οι οποίοι ήταν συνοδεία του. Ως δημοσιογράφος, η συγκεκριμένη κοπέλα σήκωσε το κινητό της απευθείας να κάνει γύρισμα αυτό που γίνεται μπροστά της. Αυτομάτως, οι δύο συνοδοί του κυρίου Τρανού, με πρωτεργάτη το Τρανό, αρχίζουν να βρίζουν τη συγκεκριμένη κοπέλα. Ο Τρανός τη βρίζει χυδαία. Χυδαία όμως. Ορμάνε οι δύο συνοδοί για να πάρουν το κινητό από την συγκεκριμένη δημοσιογράφο. Όπου αρχίζει και φωνάζει και οι αστυνομικοί σταματάνε τους συνοδούς και παίρνουν τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο. Κατευθείαν. Στοιχεία κτλ. Κτλ. Και το ένα και το άλλο. Ξαναπροσπάθησαν πάλι οι συνοδοί να πάρουν το κινητό της τηλέφωνο, εν τέλει κατάφερε και δεν το πήραν. Και ρωτάω τώρα λοιπόν εγώ. Το κινητό τηλέφωνο πλέον, ξέρετε, είναι το τηλέφωνο το οποίο έχεις μέσα, την ταυτότητά σου. Έχεις μέσα την κάρτα σου, την τραπεζική και διάφορα στοιχεία μέσα τα οποία προδίδουν ακόμα και το PIN σου και τα πάντα όλα, κομπλέ. Έτσι τα πάντα. Το email σου και. Τα έχει όλα μέσα. Δηλαδή, είναι σαν να σε κλέβουν κανονικότατα και να σου... Και όχι να πρέπει απλά ένα κινητό. Σαν να σου κάνουν μεγάλη ζημιά, δηλαδή να σε αφήσουν στον τόπο, επί τόπου. Να μείνεις ξερός, ούτε λεφτά να μην έχεις. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Έπρεπε να πιάσει τους συνοδούς και να πει: εδώ, τι είστε εσείς να πούμε, με ποιο δικαίωμα πάτε να κάνετε αυτή την κίνηση, να πάρετε μια ξένη περιουσία στα χέρια σας, ανεξάρτητα του αν είναι κινητό ή αν είναι μια τσαντούλα ή ένα πανί. Αυτό λοιπόν και σημαίνει. Η καταγραφή είχε δικαίωμα να την κάνει, έτσι δεν είναι. Δημοσιογράφος είναι. Ναι. Σε δημόσιο χώρο. Ναι. Σε δημόσιο χώρο. Ναι. Λοιπόν, το υλικό αυτό δεν το βγάζω στον αέρα, γιατί πολύ απλά ήταν ένα τυπικό έλεγχο, ο οποίο έγινε από τη μεριά τη αστυνομία. Απλά έτυχε να είναι ο Τρανός εκεί, αλλά ήθελα να σας δείξω τη συμπεριφορά του για μία φορά ακόμα. Ένα παιδί το οποίο βλέπει μία γυναίκα απέναντί του, άσχετα αν είναι δημοσιογράφος ή δεν είναι, λοιπόν, και τη βρίζει με ένα χυδαίο τρόπο. Αυτό ένα 22χρονο παιδάκι το οποίο ας πούμε πρέπει να μαζευτεί με κάποιο τρόπο. Η αστυνομία από τη δικιά της μεριά δυστυχώς κάνει στραβά μάτια. Θα σας πω λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα έχουμε σοβαρά προβλήματα με αυτά τα άτομα. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μα τίποτα όμως απολύτως. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας το λέω, το υλικό αυτό υπάρχει στα χέρια μας, δεν το βγάζω στον αέρα, γιατί είναι μια κατάσταση απλά ένας τυπικός έλεγχος της αστυνομίας. Από εκεί πέρα λοιπόν δεν χρειάζεται να βγάλω κάτι τέτοιο. Αλλά τα μπινελίκια όμως και όλα αυτά είναι εκεί καταγεγραμμένα, οπότε εάν χρειαστεί κάποιος, το βίντεο είναι στα χέρια μας να σας το δείξουμε. Για τα μπινελίκια αυτά τα οποία έρχεται ο συγκεκριμένος τράπερ, ο κύριος Τρανός, 22 ετών παιδάκι, να βρίζει μια... Η κοπέλα 35, η οποία είναι παντρεμένη και παιδάκια και είναι και δημοσιογράφος. Αλλά ας το δημοσιογράφος απ' έξω. Σεβασμός δεν υπάρχει, ρε. Τι αλητεία είναι αυτή. Τι αλητεία είναι αυτή.
Δεν το συνεχίζει το θέμα, αλλά γιατί δεν βγάζω τα ρούχα μου έξω. Δηλαδή, έχω βγει ίδια τα ρούχα μου έξω. Απλά τα βλέπω στα φορά, όλα κανονικά. Είναι βαρύ το θέμα αυτό. Δυστυχώς λοιπόν, δεν διορθώνονται συμπεριφορές και όλες αυτές οι καταστάσεις οδηγούν σε χειρότερες εξελίξεις, τις οποίες τις έχουμε ζήσει κιόλας. Έτσι, να μην τα ξαναλέμε. Σχετικά με τους βιασμούς και. Και αυτά όλα που έχουν γίνει και έχουν συμβεί, όλα αυτά που η τράπεζα δηλαδή, έπαιζουν ένα ρόλο κι αυτή. Μία παράδεκτη συμπεριφορά σε μια γυναίκα και την βρίζει με χυδαίο τρόπο, εάν δεν υπάρχουν μπροστά αστυνομικοί, δεν υπάρχει κόσμος, τι άλλο θα κάνουν, λέω εγώ τώρα. Δεν έχουν όρια, έτσι είναι. Όχι, πρέπει να φοβάσαι. Έτσι είναι. Να φοβάσαι. Δεν σου λέω το συγκεκριμένο. Συγγνώμη. Λέω γενικά. Ποιος μας δίνει εγγύηση ότι υπάρχει ασφάλεια και για εμάς οι οποίοι μιλάμε και λέμε τα γεγονότα. Ναι. Δηλαδή λέμε τα γεγονότα. Ποιος μου εγγυάται εμένα αύριο μεθαύριο να έρθουν οι φάντους, να έρθουν εκείνοι, να έρθουν άλλοι και να μας απειλήσουν και εμάς. Αυτό που έκανε την εξύβριση δεν το είδαν οι αστυνομικοί. Και βέβαια, πώς θα ήταν οι αστυνομικοί. Και δεν κάνανε τίποτα. Δεν κάνανε τίποτα. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα. Δεν κάνανε τίποτα οι αστυνομικοί. Επιτρέπεται. Βρίστε ελεύθερα. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά. Η αστυνομία είναι, όπως καταλαβαίνετε, σε περίοδο φάσης που είναι, βλέπουν πώς πάνε οι κότες, δεξιά και αριστερά. Κότα από εδώ, κότα από εκεί, κότα πιο κάτω κτλ. Η αστυνομία πλέον δεν κάνει τη δουλειά της. Όταν βλέπει έναν επώνυμο, κάνει τα στραβά μάτια. Να τα ξέρετε αυτά και τα λέω αυτά για να τα ακούσουν και οι ανώτεροι τους. Να δουν λοιπόν ποιοι ήταν 3,5 με 4 ώρες στην οδό Πειραιός και ήταν και πάρα πολλοί, όχι ένας και δύο. Έτσι. Και όπ και μέσα και τα πάντα μέσα. Να δούμε λοιπόν γιατί αυτοί επέτρεψαν να απειλούν να πάρουν το κινητό της κοπελάς, να μην γίνει τίποτα, να βρίζει ο άλλος χιδέα και να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Και να μην πάρει τα στοιχεία των συνοδών. Το συνοδών, κανονικά οι συνοδοί ήταν κατευθείαν για να συλληφθούν, όπως και να το κάνουμε. Τέλος πάντων, να φύγουμε από το θέμα αυτό, να το αφήσουμε, μην βγούμε από τα ρούχα μου και λες τελείως. Και είναι και επικίνδυνα και για εμάς αυτά τα πράγματα, ξέρετε. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας τύχει μας αύριο μεθαύριο με όλους αυτούς. Σου λέει τα λέτε εσείς, είστε οι μόνοι που τα λέτε, οι άλλοι δεν μιλάνε καθόλου, οι άλλοι είναι κότες. Εσείς δεν είστε κότες, να. Και αυτοί είναι και οι άλλοι. Και εσύ δεν κρύβεσαι κιόλας. Ναι, και εγώ που να κρύβω με τέτοια μύτη στραβιά. Και να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας είχαν κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Με το θέμα της κυρίας Τούνη. Ένα πολύ ευχάριστο γεγονός για το ζεύγος Τούνη Αλεξανδράτου. Μπράβο στα παιδιά. Ναι, Αλεξανδράτου είναι η Τζούλια, είναι άλλη ιστορία. Όχι, είναι η Αλεξανδράκη, είναι η φίλη τους, ναι. Αλεξανδράτου, Αλεξάνδρου, Αλεξανδράτου, Αλεξανδράκη. Πολύ Αλέξ πέφτει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα ευχάριστο γεγονός για τα παιδιά αυτά, τα οποία βέβαια το βιώνουν τώρα, με ένα παιδάκι, ένα νέο μέλος στην συντροφιά τους. Και μπράβο τους και να ζήσουν όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι βγήκε έξω από την κλινική, από το διαβαλκανικό δεν ήταν. Εμείς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, επειδή δεν υπάρχει πουθενά η κλινική, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ανέφεραν το όνομα, τέλος πάντων, το διαβαλκανικό είναι. Ένα λεπτό. Να πούμε λοιπόν το εξής. Συνήθως, όταν κάποιες επώνυμες κυρίες, celebrities, κάποιες γυναίκες οι οποίες είναι star, βγαίνουν και μιλούν μαζί με τον γιατρό τους. Ναι, Σπυροπούλου το τελευταίο. Ναι, η Σπυροπούλου και πόσες άλλες κοπέλες έχουν βγει τον έξω. Ευχαριστούν τον γιατρό. Και όταν η Μανίδης είχε μιλήσει με την Μπόμπενα. Βγαίνουν από την είσοδο της κλινικής. Να την πείσουν τον γιατρό και τα λοιπά και να μιλήσουν και πόσο αν τα πέρασαν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά που πρέπει να υποθούν για την πολύτιμη βοήθεια των γιατρών. Και δεν είναι κακό αυτό, είναι πάρα πολύ καλό και σωστό αυτό. Αυτό όμως δεν έγινε με την κυρία Τούνη. Αυτό μας παραξένευσε πάρα πολύ. Το ψάξαμε από εδώ, το ψάξαμε από εκεί, βρήκαμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, σημαντικότατες. Αλλά αυτά δεν τα βγάλουμε στον αέρα. Γιατί είναι κιόλας κάποια πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να μάθει πολλοί κόσμος. Ναι. Απλά στην πορεία όμως, εάν δεν εξελιχθούν θετικά τα πράγματα, θα έχουμε διάφορα προβληματάκια τα οποία θα συμβούν εάν δεν οδηγηθούν σωστά τα πράγματα. Ναι, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις από τις δύο πλευρές, ναι, διαβαλκανικό κτλ. Τέλος. Τέλος, φινίτο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι ότι όταν βγήκε έξω ο κύριος Αλεξάνδρου, ο οποίος βέβαια τα πήρε στο κρανίο με την εκπομπή της Σούπερ Κατερίνας, και δεν λέω με την Κατερίνα καινούργια, με την εκπομπή της Σούπερ Κατερίνας, έτσι, με τον δημοσιογράφο που ήταν εκεί, με το Θέμη Μάλι που τον έστειλε κτλ. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο κύριος Αλεξάνδρου τα πήρε τόσο πολύ στο κρανίο, που ήταν εκεί ο δημοσιογράφος και δεν υπάκουσε στα λεγόμενα αυτά που είπαν, δεν ξέρω τι ακριβώς είπαν, γιατί είπαν αρκετά πράγματα τα οποία κατά αυτό δεν κρατήθηκαν. Δεν ήθελαν και πλάνα βέβαια. Ναι. Απείλησε τον project manager, τον Θέμη Μάλι,
την αρχισυντάκτρια και οποιοδήποτε άλλον πετύχει μπροστά του όταν θα πάει στο στούντιο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είπε ότι θα κάνει μήνυση. Αυτό δεν θα γίνει πολύ απλά, διότι το να κάνεις μήνυση στο ίδιο στο αφεντικό είναι κουλό. Πάνω γιατί... στα νεύρα του προφανώς. Ναι, έτσι. Είναι κουλό. Εγώ πιστεύω ότι με το που θα έγινε η συζήτηση αυτή, θα πήρε ο Κρόνης και θα λέγε, αγόρι μου γλυκό, σε ποιον θα κάνεις μήνυση? Στον εργοδότη σου. Δηλαδή, να μου πεις εμένα, ας πούμε, να πάω να πληρώσω εσένα από την εκπομπή τάδε για αυτό και αυτό. Πας καλά. Και εκεί κάπου πρέπει να προσγειώθηκε στο έδαφος και να είπε ότι τη βλακεία έκανα και τη βλακεία είπα. Εντάξει, γενικά επειδή είναι καλό παιδί ο Αλεξάνδρου, από ό,τι έχουμε ακούσει και από ό,τι έχουμε μάθει, πιστεύω ότι απλά είχε νεύρα και μετά, ας πούμε, βρήκαν τις ισορροπίες. Καλό παιδί ο Κοκλώνης, καλό παιδί ο Αλεξάνδρου, καλό παιδί ο Ένας, καλό παιδί. Δηλαδή, βρήκανε μια ισορροπία. Ναι, αλλά το θέμα ήταν ότι ξεφύγανε πάρα πολύ από το όριο. Και επειδή ο Αλεξάνδρου είναι ένα πολύ καλό παιδί και τα λοιπά, μου κάνει εντύπωση που ξέφυγε από το όριο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει ψάξιμο. Και επειδή αυτό το συμβάν ήρθε στα αυτιά μου, και δεν ήρθε στα αυτιά μου, ξέρετε, από έναν, αλλά από δύο, και επειδή αυτό το πράγμα πήρε έκταση στην εκπομπή της κυρίας Σύση Χριστίδου, για να καταλάβετε, πήρε έκταση μέσα εκεί, και από εκεί ξέφυγε η είδηση ότι τα πήρα στο κρανίο κτλ. Κτλ. Έτσι ξέφυγε, να ξέρετε, γιατί και οι τύχοι έχουν αυτιά, και οι τεχνικοί έχουν αυτιά, ναι, και όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτιά, και οι δημοσιογράφοι έχουν αυτιά, και οι πανελίστες εκεί πέρα μπροστά έχουν αυτιά, και οι παρουσιάστες έχουν αυτιά, και όλοι αυτοί που έχουν αυτιά έχουν και στόμα. Πάντως, για να κάνεις, να φτάσεις στο σημείο της μήνυσης, το μόρο δεν φάνηκε κάπου. Δηλαδή, εγώ τα πλάνα που είδα... Συγγνώμη, είναι πολύ βασικό αυτό. Χθες... Δεν απαγορεύεται, γι' αυτό το λέω. Συγγνώμη. Χθες είπα άλλα πράγματα. Είπα ότι ανέβηκε, έγινε Καρντάσιαν ή τέτοια κτλ. Γιατί Καρντάσιαν είναι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αλλά σήμερα με αυτά και με αυτά όμως πρέπει όλα αυτά να τα πάρω πίσω. Και να πω, ας πούμε, στον κύριο Αλεξάνδρου ότι ως ο ανήρ του σπιτιού θα πρέπει λοιπόν κάτι να κάνεις, να ισορροπήσεις την κατάσταση. Δεν ξέρω πώς, τι σε εξοργίζει τόσο πολύ, αλλά μάλλον ξεκινάει από τη δική σας κοιτίδα. Από τη δική σας κοιτίδα. Από εκεί ξεκινάει πρώτα. Γιατί όταν είμαστε ήρεμοι άνθρωποι και τα αντιμετωπίσουμε ήρεμα τα πράγματα, λύσεις υπάρχουν πάντα. Το να φτάσουμε όμως σε ακραία λόγια και μέχρι και καλά ότι θα σε μηνύσω άσχετα αν δεν έγινε και τα λοιπά, προς το θέμα μάλλον για το θέμα της εκπομπής, σε μια εκπομπή την οποία έφαγες ψωμάκι, αν μη τι άλλο, έπρεπε να σκεφτείς, ξέρετε, εκεί έχω φάει ψωμάκι. Έπρεπε να το δω διαφορετικά. Επειδή... Συγγνώμη, να πάρετε με το πείτε, Μάλι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα μην μου το κάνεις αυτό, ξέρει, γνωριζόμαστε. Έχω κολλήματα εκεί. Τι θα το πει ο Μάλι, σας το κάνω? Δεν ξέρω. Εδώ ίσως υπάρχει κάποια μικρή λεπτομέρεια που μας έχει ξεφύγει και τον εξόργησε. Κατάλαβες τι σου λέω? Υπάρχει μια αιτία που εξοργίστηκε ο άνθρωπος, δεν το συζητάω. Ναι, είναι αυτό που είπαμε κιόλας. Υπάρχει και αιτία. Με τον δημοσιογράφο που ήταν εκεί. Υπάρχει αιτία. Πάντως το σίγουρο είναι αυτό που Μανά καταλάβαμε. Ξανά. Ναι. Υπάρχει δεν αιτία. Θέλανε πλάνα από την κλινική. Μανά ξανά. Υπάρχει αιτία. Ναι. Αιτία υπάρχει. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις όταν έχεις μια δύσκολη κατάσταση μπροστά σου. Με ηρεμία ή με νεύρα. Όταν το να πας σε μια εκπομπή που ήταν στο open και δεν τους ξέρεις καν αυτούς, να νευριάσεις όταν θες κτλ. Όταν όμως νευριάζεις σε άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόσουν και φάγεις ψωμάκι, και φτάνεις να πνείς μέχρι και με μηνύσεις και να πρέπει να αναγκαστεί το αφεντικό σου να πάρει τέτοια σπίτι, πού κάνεις μήνυση εσύ, να πούμε, σε μένα, εγώ απλώ αυτά τις βλακίες σας. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Και επειδή αυτό βγήκε, γιατί σας είπα εγώ, οι πληροφορίες τις πήρα σήμερα, τις πληροφορίες όλες. Και τις πήρα σήμερα γιατί έτυχε να συναντηθώ με ανθρώπους οι οποίοι είχαν άμεση σχέση με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Και μου είπαν ότι Θοδωρή, έτσι και έτσι έγινε. Τι, είσαι λάθος που είπες χθες αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι τελείως διαφορετικά. Και λέω ναι. Και μου εξήγησαν όλη την ιστορία. Εγώ σας λέω αυτά που μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω όλα. Εντάξει. Και... Εντάξει, είναι δικαιολογημένα, έχει και κάποια νεύρα, θα πρέπει να ξαναπάει στο Βαλκανικό, είναι το μωράκι, όντως να μπει σε ειδικές λάμπες, δηλαδή, συγχωρείτε, κατάλαβες σου λέω, ότι
πιστεύω ότι θα τον συγχωρέσουν για αυτή τη συμπεριφορά, γιατί έχει και αυτό το άγχη του για τον μωρό. Ναι. Κατάλαβε, σου λέω. Ναι, εντάξει, αυτά δεν τα συζητάω. Είναι όλα αυτά που είπαμε. Γιατί ισχύει ότι. Ναι, ξέρω και τα λοιπά. Ναι, πέρασε το. Δεν είναι τίποτα το παιδί. Και θα περάσει, δεν είναι τίποτα. Αυτό θα περάσει, δεν είναι τίποτα. Δύσκολο, θα ξαναπάτε τι επόμενε μέρε. Δεν θέλω να σου πω όμω που μπορεί να αυξημένα τα νεύρα. Και τελειώνει η ιστορία. Τα προβλήματα όμω, όσο και αυξημένα είναι τα νεύρα, όταν ξέρει ότι κάτι θα πάρει δημοσιότητα πάρα πολύ μεγάλη, πρέπει να προσέχει. Και σου επαναλαμβάνω, εάν ήταν μια εκπομπή του Open παράδειγμα, θα έλεγα πα στο διάλογο, εντάξει, δεν του ξέρει, τάχωσε. Μα με του πρώην συνεργάτε σου, όχι πρώην, με του συνεργάτε σου, στην ίδια εταιρεία είναι. Στο ίδιο μαγαζί μπαίνουν, βγαίνουν. Κατάλαβε αν είναι διαφορά. Δεν μπορεί τώρα να τι περιφέρει έτσι. Εγώ νομίζω ότι παρασύρθηκε ο Αλεξάνδρου, γιατί είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Αν όμω, λέω τώρα, είχε ειδοποιήσει να μην πάει και ο δημοσιογράφο να μην του δείξει να βγαίνουν από την κλινική που δεν του έδειξε στον δρόμο, νομίζω ήταν να μην φανεί η κλινική, να μην κάτι και ξαφνικά βρέθηκε εκεί, δεν θα νευρίαζε κι εσύ, λέω τώρα, δεν ξέρω. Συγγνώμη, δουλεύω σε μια εκπομπή. Ναι, εντάξει, η οποία εκπομπή, να πούμε, συγγνώμη, η οποία εκπομπή κάνει τη δουλειά αυτή. Θα πάω σε ένα πρώην συνεργάτη μου και θα μου πει εμένα να πούμε κακώς ήρθες. Θα του πω κάτσε, ρε Μαγκάκο, εσύ ξέρεις και τη δουλειά. Τι να πούνε, άμα τα καλέσει αυτά, οι άλλοι τι να πούνε δηλαδή απ' έξω. Ναι, ναι. Ένα λεπτό, εσύ αυτά πιστεύει, τι να πούνε οι άλλοι. Και να σου πω κάτι. Και στο φινάλε, η Τούνη την εγκυμοσύνη αυτή την έκανε σύριαλ. Μια κοιλιά μικρούλα, μια κοιλιά πιο μεγάλη, μια πιο μεγάλη, μια το πελαργό, μια εκείνο, μια το άλλο, μια το άλλο. Ποιο το έκανε, εγώ το έκανα σοου. Η ίδια το έκανε σοου. Ναι, σωστά. Πώ θα γίνει τώρα, δηλαδή, γιατί μια θα το κάνουμε όπω θέλουμε εμεί, κτλ. Δηλαδή, σα τιμωρώ εσά γιατί με κόψατε την εκπομπή, γιατί αυτό είναι έχθρα ότι έφυγα από την εκπομπή, δεν με θέλετε, δεν σα δίνω τίποτα εγώ. Δεν είχε δώσει και εκεί την εγκυμοσύνη. Θυμάσαι πέρυσι. Αλλά και πάλι δεν του κράτησα, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό είναι, είναι μια εκδίκηση που παίρνει και σου λέω άλλο κάτσε. Εγώ κάνω τη δουλειά μου, να πούμε. Τώρα, αυτή είναι η δουλειά. Δυστυχώς, τον gossip αυτό έχει. Ξέρετε, τον gossip πάντα. Εντάξει, και το να είσαι δημόσιο πρόσωπο, από τη στιγμή που αποφασίζει να είσαι δημόσιο πρόσωπο, είναι αυτή η δουλειά σου. Δυστυχώς, στις στιγμές που θα θες να μείνει μόνο σου, δεν μπορεί. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν μπορεί όποτε θες εσύ να είσαι μπροστά και όποτε θες ένα τόσο σημαντικό γεγονός και χαρούμενο γεγονός να διαφωνώ μένεις μαζί σου. Διαφωνώ μαζί σου. Εάν την εγκυμοσύνη την περνούσαν όπως την πέρασε η Σπυροπούλου. Ναι, 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 ναι. Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Φουρέιρα δεν είναι μια top star. Δεν είναι έγκυος η κοπέλα. Βλέπεις κανένα να την κυνηγάει. Σωστά. Όμως η κοπέλα αυτή ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα έρθει η ώρα να γεννήσει. Όταν θα βγει έξω, θα μιλήσει. Θα κάτσει με τον γιατρό της, θα πει: ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Από εδώ ο γιατρός μου, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ, μιλήσει ο γιατρός, κλπ. Θα φύγουν. Είναι μια στάρ. Ξέρει ότι πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσει γι' αυτό. Τώρα την ενοχλεί κανείς. Είδε φωτογραφία δικιά της με την κυλίτσα προς τα έξω, πουθενά. Είδε τίποτα να προκαλεί. Η Τούνη κάθε μέρα με την κοιλιά ήταν έξω. Και μάλιστα βάζει ειδικά. Να είναι κοιλιά και κανονικά τη βλέπουμε. Μην φοράει κάτι από πάνω, να βλέπω και την κοιλιά. Εντάξει, επιλογή τη είναι, βέβαια. Επιλογή τη είναι, αλλά όταν κάνει αυτή την επιλογή όμω, μετά μου το παίρνει σαν με μούρι. Δεν μιλάω, δεν λαλάω και το ένα και το άλλο και να κάνω. Και να σου πω κάτι. Καλά έκανε την επιλογή που έκανε. Καλά έκανε την επιλογή που έκανε. Που είχε ο άντρα στην εκπομπή. Αλλά όχι όμω αυτά με. Θα σα. Στο άλλο άκρο, ναι. Όχι, θα σα. Άμα έρθω εκεί, δηλαδή τι έχει να γίνει και θα σα κάνω και μήνυση και το ένα και το άλλο. Έλεος τώρα να πούμε. Λοιπόν, σε μια εκπομπή μου φάγει ψωμάκι. Θα ήθελα να πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα το αφήσω εδώ το θέμα. Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Το δικό μας, όπως λέμε, ρεπορτάζ έχει πάρα πολλά στοιχεία ναι, και ναι. Στοιχεία τα οποία δεν θα μπορούσε να βρει. Δεν είναι και απόλυτα. Σχεδόν κανένας να πει απόλυτα. Αλλά γνωρίζουμε. Εντάξει, ακριβώς, σεβόμαστε ναι, το ότι. Ακριβώς, γνωρίζουμε ακριβώς πράγματα ναι, τα οποία δεν μπορεί να πάρει το μυαλό σας. Ναι. Αλλά σεβόμαστε την κατάσταση, δεν θέλουμε να ρίξουμε λάδι. Όχι, είναι ένα ζευγάρι το οποίο, λύσανε το πρόβλημα αυτό. Εμείς απλά το αναφέρουμε και γιατί μας κάνει εντύπωση. Και επειδή όλοι λένε, ας πούμε, τι ακριβώς έγινε. Ναι, όχι, εμείς μιλάμε γενικά, εγώ μιλάω για το διαβαλκανικό και αυτά. Εντάξει, άστο αυτό. Αυτό είναι μια ιατρική υπόθεση. Ναι, ναι, μην είναι κατάσταση. Λοιπόν, το θέμα είναι. Αυτά, γι' αυτό δεν μπορούμε να βγάλουμε στον αέρα. Γιατί είναι απόρριτα αυτά, δεν μπορούμε να βγάλουμε στον αέρα. Ναι. Δεν βγάζει τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Δηλαδή λεπτομέρειες και τέτοια πράγματα δεν κάνει. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι όλοι αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο είχε αυτό το τσαμπουκά απέναντι στην εκπομπή της Σούπερ Κατερίνας ο Αλεξάνδρου.
Και επίσης, σας είπα ότι αυτά που γίνανε στην εκπομπή της Ιησούς Χριστίδου στο παρασκήνιο, εκτός αέρα, ήταν τρομερά. Βέβαια. Τρομερά πράγματα. Υπόθηκαν λόγια, σας είπα, ότι μέχρι και ο Κοκλώνης πήρε τηλέφωνο και είπα, κουλάρισε τις μηχανές, γιατί το να κάνεις μήνυση σε αυτόν είναι σαν να κάνεις σε μένα. Δηλαδή, πήγε να κάνει μήνυση στο αφεντικό του, δηλαδή, δεν, το χάσα. Θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα, το αφήνω το θέμα αυτό. Ας το στενάχω. Και θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν κάποιες παρουσιάστριες, οι οποίες το παίζουν του Πανεπιστημίου, οι οποίες κάνουν σημαντικότερα λάθη. Δεν θέλω να πω ποια παρουσιάστρια είναι, αλλά ιδιαίτερα επειδή ασχολήθηκαν με την κηδεία του βασιλιά και λεγόντουσαν κάποιες λέξεις μέσα που δεν θα τις αναφέρω, γιατί όταν τις αναφέρω θα καταλάβετε και ακριβώς ποιον ή ποια εννοώ, πρέπει να σας πω ότι βγήκα από τα ρούχα μου έξω. Εγώ που είμαι απόφοιτος πεζοδρομίου, αυτά λάθη δεν τα έκανα. Και λέω απόφοιτος πεζοδρομίου γιατί δεν μου αρέσει να λέω, να πούμε αυτά που λένε. Εδώ είμαι του Πανεπιστημίου, εδώ είμαι έτσι, εδώ είμαι εκείνο. Εντάξει, τα έδωσες όλα με το Πανεπιστημίου, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, τώρα ας πούμε. Υπάρχουν κάποιες λέξεις, ξέρετε, τις οποίες εάν κάνεις το λάθος εκεί, δείχνεις ότι αν μη τι άλλο δεν είσαι του Πανεπιστημίου. Ή αν είσαι του Πανεπιστημίου, δεν πήγαινες εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πήγαινε στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, βόλτα απ' έξω πέρναγε. Άστο καλύτερα. Τι άστο καλύτερα, εντάξει τώρα, ας πούμε, έμπαινε από εδώ, έγινε από εκεί και έπεφτα κάτω. Λοιπόν, θυμούσα. Έλεγα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είπαμε να πούμε, εντάξει. Απλά δεν λέω ονόματα, δεν θέλω να πω. Σε ονόματα δεν κατάλαβε ο κόσμος καθόλου. Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά κουλά όλα αυτά τα πράγματα. Κοίτα, αν δεν γνωρίζεις, καλύτερα ή βάλε άλλους να μιλάνε ή μην το αγγίζεις καθόλου το θέμα, δεν ξέρω, ή να είσαι λίγο πιο διεκπαιρωτικός, διεκπαιρωτική, δηλαδή στη συζήτηση. Μην μπαίνεις. Το κακό ήταν ότι κάποιος μέσα πεταγόταν και διόρθωνε, αλλά δεν καταλάβαινε ότι ήταν διόρθωση. Καταλαβες. Αυτό είναι το άσχημο. Κάποιος διόρθωνε, δεν καταλάβαινε τη διόρθωση. Ξανά μάνα το ίδιο λάθος. Μετά από λίγο πάλι το ίδιο λάθος. Θοδωρή μου. Ναι. Καταλάβαμε. Εντάξει. Ναι. Κακό αυτό. Άντε, είπε σήμερα να είσαι καλό παιδάκι. Ναι, μην μου το κάνεις όμως. Μην πας να το καρφώσεις. Δεν θέλω να καρφώσεις τίποτα. Δεν θέλω. Βουλωμένο γράμμα, παιδιά. Η αγνή παρέα τα ξέρει όλα. Κάτσε. Θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα πολλά. Μου κάνανε εντύπωση το τελευταίο 24ωρο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμένα μου έκανε άσχημη εντύπωση που έπρεπε με την κηδεία του τέως βασιλιά των Ελλήνων να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι να κάνουν gossip και να συζητάνε τα θέματα αυτά. Εγώ θα ήθελα να ήταν εκτός όλοι αυτοί και να παραμείνει ο ενημερωτικός τομέας εκεί, σε αυτό το κομμάτι. Αυτό δεν μου άρεσε. Αυτές είναι ίσως και επιλογές των καναλιών, ότι βγάλτε τα πέρα. Πάρτε το και βγάλτε το. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Επίσης, η απουσία του Ανδρέα Μικρούτσου ήταν αισθητή. Ενώ ήταν εκεί, δεν τον άκουγα να μιλάει. Εντάξει, τώρα ο καθένας. Όχι, δεν τον άκουσα. Μία λέξη δεν άκουσα τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Α, να τα λέμε αυτά. Ο Ανδρέας είναι λαλίστατος. Θα μπορούσε να πει πολλά πράγματα. Για ποιο λόγο άραγε δεν μίλαγε. Τι συνέβη και δεν μίλαγε. Αναρωτιέμαι. Γιατί εγώ περίμενα να τον ακούσω. Περίμενα να πει κάποια πράγματα. Δεν τον άκουσα. Γιατί με κοιτάς έτσι, γιατί, ρωτάω, γιατί. Μη με προκαλείς τώρα, δεν θέλω να μιλήσω. Αυτά ήταν. Τελειώσαμε μέχρι εδώ. Τι άλλο να πω, όλα τα πάμε πάλι. Όλα τα πάμε πάλι. Και αύριο μέρα είναι. Πρώτα ο Θεός να έχουμε τη δικιά μας, αύριο πάλι την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ. Είσαι έτοιμη να φύγουμε. Πανέτοιμη. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Bye bye.